Καλημέρα, κύριε Παπαγιώργο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να σου εκφράσουμε και πάλι τα συλληπιτήριά μας. Με 2 χρόνια έχουν περάσει, θα μου πείτε. Και να σας ρωτήσουμε, καταρχήν, δώσατε πολύ μεγάλο αγώνα για να βρεθούν ποιοι εμπλέκονται στην όλη ιστορία. Τα στοιχεία οδηγούν, κατά την κρίση σας, κατά την άποψή σας, εμφανώς στα άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε από την αρχή πολλούς μάρτυρες οι οποίοι είχαν πάλι στο χώρο και τα υπόλοιπα 2 άτομα. Θα σας πω, είμαι χαλιά. Ναι. Λέω τι άλλο να σας πω, είμαι χαλιά. Σας καταλαβαίνουμε απολύτως, είστε χαλιά, το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Το προηγούμενο διάστημα, τώρα οφείλω να σας ρωτήσω και συγγνώμη για τον τρόπο της ερώτησης, αλλά είχατε δείγματα εσείς το παιδί αυτό κακομεταχειριζόταν με τέτοιο τρόπο? Όχι με τέτοιο τρόπο, πάντα ας πούμε τσακωνόντουσαν. Αυτές οι φωτογραφίες, κύριε Μπακογιώργο, αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε όλοι μας, φωτογραφίες, ναι, κακοποίησης κόρης σας, το σώμα της, τα χτυπήματα, που αυτές έφταναν σε εσάς με κάποια μηνύματα? Πώς τις εξωτερήκευε αυτή το κορίτσι? Αυτές οι φωτογραφίες μου τις είχε στείλει η σπιτονικοκυρά και μου είχε στείλει και ένα χαρτί το οποίο την είχαν πάει στο λαϊκό και μου είχαν πει ότι είναι από τροχαίο. Να. Α, μάλιστα. Εγώ δεν το πίστεψα φυσικά, γιατί άλλωστε φαίνεται αν είναι από το χέρο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, γιατί και η ίδια το... Το αρνείτο. Ναι, μου έλεγε έτσι είναι. Μου είπαν ότι τη χτυπήσανε στο Κολωνάκι. Εγώ πήγα στην Τουρκία, στην Αγίου Κωνσταντίνου κάτω. Δεν υπήρχε τίποτα. Να. Έτιο. Να ρωτήσω, σας είχε πει ποτέ ότι τη χτυπούν? Όχι. Ποτέ. Όχι, διάβασα κάπου ότι δεν ξέρατε ότι έχετε και άλλο εγγόνι. Δεν το ξέρατε. Είναι αλήθεια? Εγώ το έμαθα ότι για το τρίτο παιδί, το έμαθα όταν πήγα να βγάλω ένα πιστοποιητικό γέννησης εδώ, συγγνώμη, οικογενειακής κατάστασης εδώ στο Δήμο, για να μπορέσω να κάνω μερικά πράγματα, γιατί ήθελε και ο εισαγγελέας, ας πούμε. Να ρωτήσω, για να μην σας ταλαιπωρούμε, γιατί καταλαβαίνουμε όλη την κατάσταση στην οποία είστε, υπάρχει τιμωρία, αν είναι έτσι τα πράγματα, αν προκύψουν για την κόρη σας και την γυναίκα σας, την πρώην γυναίκα σας? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει κάτι, γιατί με έχουν ρωτήσει, ας πούμε, το τι θέλω. Το πρώτο έγινε. Το πρώτο είναι? Το πρώτο είναι ότι συλλήφθηκαν τον δολοφόν του παιδιού μου. Αυτό που από την αρχή, ας πούμε, επιδίωκα. Τώρα πλέον, εφόσον συνελήφθησαν, εντάξει, είναι ένα μεγάλο χτύπημα για μένα και για το άλλο το παιδί. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί απέρασαν ζωή. Από εκεί και πέρα, όπως ρίξανε στο σκοτάδι το παιδί μου, έτσι να πάψουν και αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι είναι ένα και πραγματικά έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, τότε δεν δείχνω εδώ. Το γιατί έγιναν όλα αυτά μπορείτε να το φανταστείτε? Γιατί έφτασε η μάνα, η κόρη, αν ισχύουν όπως τέλος πάντων είναι οι κατηγορίες διατυπωμένες, να εμπλέκονται στη δολοφονία και στην κακοποίηση πρώτα απ' όλα του παιδιού, της Φέης. Τι να φανταστώ, είναι απάνθρωπο. Δεν μπορώ να φανταστώ τέτοια πράγματα. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις, είναι παιδί. Είναι παιδί σου. Εδώ, να έχω, όχι μία μάνα που στηρίζεται και το βγάζει από μέσα της. Είναι παιδί του, να του κάνει. Εδώ βλέπετε, γίνονται, πώς το λένε, δολοφόνοι μερικοί, πέφτουν στα ναρκωτικά και όμως
ποτέ μα ποτέ η μάνα και ο πατέρας είναι δίπλα τους. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπακογιώργο, μη σας ταλαιπωρούμε. Καταλαβαίνουμε την οδύνη σας και το αυτό που περνάτε. Όσο μπορούμε να το καταλάβουμε, κανείς δεν σας καταλαβαίνει τι βιώνετε εσείς, τέλος πάντων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και συλληπιτήρια από την καρδιά μας. Καλημέρα, κύριε Παγκογιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.